Σε ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία θα πάμε τώρα, γιατί χθες έδωσε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Λοβέρδος, και ανακοίνωσε την δημιουργία 17 νέων μονάδων ΟΚΑΝΑ, οι οποίες όμως αυτές μονάδες θα βρίσκονται εντός των δημόσιων νοσοκομείων, για να καθούν έτσι και οι αντιδράσεις από τοπικούς φορείς για τα κέντρα ΟΚΑΝΑ σε γειτονιές διαφόρων περιοχών. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Πατούλης, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δήμαρχος Σαμαρουσίου, διπλή ιδιότητά σας, κύριε Πατούλη. Θέλαμε την άποψή σας για τις ανεχθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού. Πώς τις ακούτε? Λοιπόν, καταρχήν καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλή σας μέρα. Θα έλεγα ότι έστω και ετεροχρονισμένα, η σύσκεψη η οποία έγινε μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας φαίνεται ότι έπιασε τόπο. Διότι πριν λίγους μήνες η ανακοίνωση η οποία είχε βγει είναι να καθαριστεί η Αθήνα από τον ΟΚΑΝΑ, ναι, και να μεταβούν όλη η προσπάθεια σε δύο νοσοκομεία κατ' ουσίαν, στο Αττικόν και στο ΚΑΤ. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι εμείς θεωρήσαμε και στον επιστημονικό χώρο ότι να μπορέσει να πάει το μεγαλύτερο κομμάτι του ΟΚΑΝΑ στο ΚΑΤ θα ήταν εγκληματικό, διότι δεν θα μπορούσε αυτό το μεγάλο τραυματιολογικό κέντρο από μόνο του να πάρει τουλάχιστον το μισό πληθυσμό που χρειάζεται να επισκέπτεται τον ΟΚΑΝΑ. Η προχθεσινή λοιπόν συνάντηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η δική μας πρόταση ήταν ότι όπως γίνεται και στην Ευρώπη θα πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, σε όλη την επικράτεια, σε όλα τα νοσοκομεία, εξαιρώντας τα εξειδικευμένα νοσοκομεία και ιδιαίτερα των παιδών. Νομίζω από εκεί και πέρα φαίνεται τελικά ότι αυτό το έλαβε ιδιαίτερα υπόψη του ο Υπουργός και ανακοινώνει για 17 νοσοκομεία και έχουμε μία συνάντηση μετά από 15 μέρες, όπως μας είχε πει προχθές, ναι, για να μπορέσουμε και να επικυρώσουμε ποια νοσοκομεία και πότε και βεβαίως αυτό το χρονοδιάγραμμα και η στρατηγική να έχει αρχή, μέση και τέλος. Κύριε Πατούλη, πάντως ναι, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, γιατί από τη μεριά του ο Υπουργός με αυτή την λογική και με αυτό που προσπαθεί να κάνει πιστεύει ότι θα δοθεί λύση στο πρόβλημα. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από κάποια νοσοκομεία, κυρίως της Αττικής, επειδή ήδη υπάρχει συμφόρηση και θα ενσωματωθούν και τα τμήματα του ΟΚΑΝΑ εκεί. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις? Βεβαίως. Όταν ο κύριος Λοβέρδος, διότι εδώ και μία μέρα ουσιαστικά μετά τη συνάντησή μας έβγαλε για τα 17 και δεν είπαμε για 17, είπαμε για όλα τα νοσοκομεία, ναι, εκτός τα εξειδικευμένα. Υπήρχαν βεβαίως αντιδράσεις, διότι ήταν ένας λάθος προγραμματισμός που είχε ξεκινήσει ο κύριος Λοβέρδος από την αρχή του χρόνου να διατυπώνει μέσω και της κυρίας Μαλιώρη. Δηλαδή είχε πει ουσιαστικά, όπως σας είπα, για τα δύο μεγάλα νοσοκομεία συν το Ελπίς στην Αθήνα, τα οποία θα παίρναν ουσιαστικά όλο το βάρος της Αττικής. Μέσα από την στενερή, αν θέλετε, από τις τοπικές αυτοδιοίκησης, των κατοίκων, των δημάρχων, όλων εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν ουσιαστικά τα ζητήματα της υγείας, μπορέσανε και διατυπώσανε μια διαφορετική άποψη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την οποία έστω και ετεροχρονισμένα, έστω και αργοπορημένα, εμείς την χειροκροτούμε, όμως όχι για 17, για περισσότερα, διότι δεν θα μπορέσουν μόνο 17 νοσοκομεία να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που έχουν οι εξαρτώμενοι από ουσίες μέσα από την υποκατάστατα για να μπορέσουν να αποσυμφορηθεί αυτή η λίστα ντροπής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει τα 17 να γίνουν 107, δηλαδή σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας, mm-hmm, και όχι μέσα από μια γετοποιημένη διαδικασία και όχι πάνω από 100 με 110 άτομα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Ό,τι γίνεται στην Ευρώπη, επιτέλους θα πρέπει να πάψουμε να βγάζουμε απόψεις από το μυαλό μας. Όσοι ασχολιόμαστε με τα κομμάτια της υγείας, είτε υπουργείος είτε οτιδήποτε, να διαβάζει λίγο και να διαβάζουμε τι γίνεται στην Ευρώπη όταν υπάρχουν επιτυχημένοι θεσμοί ήδη που λειτουργούν χρόνια. Κύριε Πατούλη, πάντως νομίζουμε ότι στη γενική θεώρηση του ζητήματος συμφωνείτε με τον Υπουργό. Δηλαδή και ο Υπουργός λέει να διαιρεθεί το πρόβλημα για να λυθεί και να τελειώσουν οι λίστες ντροπής και σε 10 μέρες περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα νοσοκομεία αυτά, γιατί πολλοί νέοι άνθρωποι καίγονται για το ζήτημα αυτό.